με τον κύριο Καστιδιάρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Θα ξεκινήσω με την Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, καταγγέλλοντας το μοναδικό ρατσισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το ρατσισμό κατά των Ελλήνων. Γιατί όταν η Βουλή, όταν η κυβέρνηση αυτή ξεπουλημένη στους ξένους τοκογλύφους κυβέρνηση επί μήνες ασχολείται με το τι θα γίνει με τους λαθρομετανάστες και πώς θα μπουν περισσότεροι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, ο ελληνικός λαός στην κυριολεξία είναι δυστυχισμένος, παίνεται, αντιμετωπίζει μια άθλια κατάσταση. Ο μοναδικός ρατσισμός λοιπόν που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, ρατσισμό που μόνο μια εθνική κυβέρνηση της Χρυσής Αυγής μπορεί να πατάξει, είναι ο ρατσισμός κατά των Ελλήνων. Και είναι θλιβερό φαινόμενο, είναι ενδεικτικό φαινόμενο της κατάντιας του σημερινού κράτους, της σημερινής άθλιας της κυβέρνησης, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμα στα υπουργικά έδρανα, βρίσκεται στα κυβερνητικά έδρανα ένας παράγοντας που ξεπούλησε την ελληνική ιστορία και διέπραξε εθνική προδοσία. Διότι η παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας σε ξένες δυνάμεις είναι εθνική προδοσία. Στην κατεσχήνη λοιπόν της ιστορίας σας παραδίδουμε, δεν είπαμε τυχαία, ότι όταν έρθει σαν πράγματα η Χρυσή Αυγή, όταν υπάρχει μια πραγματική ελληνική κυβέρνηση στην Ελλάδα, τέτοιους παράγοντες σαν τον Μουζάλα και σαν όλους αυτούς που ξεπουλάνε την Ελλάδα, θα τους απελάσουμε στα Σκόπια. Γιατί αυτή πρέπει να είναι η τύχη κάθε προδότη. Διότι έχει χυθεί αίμα εδώ και αιώνες, όχι μόνο για την εθνική μας κυριαρχία, όχι μόνο για το όνομα της Μακεδονίας, όχι μόνο για να μην είναι η Ελλάδα ισλαμική χώρα. 400 χρόνια αγωνιστήκαμε, χύθηκαν ποτάμι αίματος. Για να φύγουν οι Ισλαμιστές, να φύγουν οι Μουσουλμάνοι, να φύγει η μισή Έλληνος από την Ελλάδα, να φύγουν αυτά τα μισητά σύμβολα και αυτή η μισητή θρησκεία από τη χώρα μας. Χύθηκαν ποτάμι αίματος που δεν σεβαστήκατε. Και σήμερα προσπαθείτε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να ισλαμοποιήσετε την πατρίδα μας, να ξεπουλήσετε τα εθνικά μας δίκαια, να κάνετε την Ελλάδα ισλαμική χώρα, να εκχωρήσετε εθνική κυριαρχία, να εκχωρήσετε το όνομα της Μακεδονίας. Δεν θα περάσει η Δεν θα περάσει και δεσμεύεται γι' αυτό ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή. Είδα ότι προηγουμένως είχε επικρατήσει και ένας πανικός, είχε κινητοποιηθεί ο φρούραρχος στα παρασκήνια για να μην γίνουν επεισόδια, να μην επιτεθούμε, με συγχωρείτε, στον εν λόγω παράγοντα που διέπραξε αυτά τα έσχη. Λοιπόν, παρότι πολλοί πολίτες μου το λένε και εμένα προσωπικά και σε άλλους βουλευτές από το Λαϊκό Σύνδεσμο ότι πρέπει αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτά τα έσχη, πρέπει να τους ταράξετε στο ξύλο μια μέρα. Λοιπόν, εμείς επιλέγουμε, έλα κάτσε κάτω και με διακόπτης. Βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ συνήγορα από τη Νέα Δημοκρατία, ορίστε, ας γελάσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε συνήγορα από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει τώρα, θα ανέχομαι τον κάθε ανόητο, θα ανέχομαι τον κάθε άθλιο να με διακόπτει, τον κάθε ξεφτυλισμένο να με διακόπτει. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν, θα σας ταράξουμε όχι στο ξύλο όπως λένε οι πολίτες, αλλά στην νομιμότητα, διότι εδώ έχουν υπάρξει πολύ συγκεκριμένα εγκλήματα. Πάρα πολύ συγκεκριμένα εγκλήματα με το λαβρό μεταλλαστευτικό. Εκ μέρους αυτών που έχουν διοριστεί και παριστάνουν τους υπουργούς. Κακουργηματική κατάκριση εξουσίας. Κακουργηματική απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κακουργηματική ψευδής βεβαίωση σε βάρος του δημοσίου. Όλα αυτά επισύουν ποινές ισοβίων. Διότι όλοι αυτοί που μπαίνουν στην Ελλάδα, ας αναφερθούμε και σε μερικά νομικά, παρότι ο ελληνικός λαός σήμερα δεν απαιτεί νομικές συμβουλές, απαιτεί λύσεις και πολιτική κάθαρση. Όλοι αυτοί που μπαίνουν στην Ελλάδα δεν κάνουν καν αίτηση για άσυλο, επομένως είναι αυτομάτως λάθρομετανάστες, προσέξτε τον όρο, λάθρομετανάστες, όπως ακριβώς ορίζει και η απόφαση της Συνόδου Κορυφής που υπογράψατε. Ο όρος αυτός λοιπόν λάθρομετανάστης αφορά όλους αυτούς την απόλυτη πλειοψηφία όσων βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα. Δεν πρέπει λοιπόν να μεταφέρονται στους περιβόητους χώρους φιλοξενίας. Είναι παράνομο. Είναι κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας. Να σπαταλάς εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο χρήμα για να σιτίζεις και να στεγάζεις πολυτελώς λαθρομετανάστες. Και γι' αυτό το έγκλημα, όταν η Χρυσή Αυγή αναλάβει τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, οι υπέτη θα πληρώσουν. Από εκεί και πέρα, η σημερινή επερώτηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια επερώτηση παροδία βεβαίως. Η ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία μαλώνουν. Υπάρχει μια έρηδα ποιος θα δώσει τα περισσότερα στους λαθρομετανάστες και για να είμαι και εδώ ακριβής, υπάρχει μια απόφαση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το έτος 2014, η οποία σήμερα υλοποιείται
Τι γίνεται στους χώρους φιλοξενίας, αυτές τις περίφημες δομές, όπου δεν είναι Χίλτον, δεν είναι Χίλτον, λάθος το είπε ο εκτελών χρέη υπουργού. Είναι ξενοδοχείο Four Seasons. Άμα διαβάσω εδώ πέρα τι ακριβώς παρέχεται ως λαθρομετανάστες, και λέω το Four Seasons γιατί είναι εκεί που έτρωγε μπριζόλες ο Καμένος και πλήρωνε 800 ευρώ την μπριζόλα. Λοιπόν, τι προβλέπει αυτός ο νόμος Νέας Δημοκρατίας, που σήμερα τσακώνεται με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος είναι αυτός που δίνει περισσότερες ανέσεις στους λαθρομετανάστες. Προγράμματα ψυχαγωγικών και ενημερωτικών. Αθλητισμός, χορός, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές εκδρομές για τους λαθρομετανάστες. Σήμερα ήταν να πάνε στις Βρυξέλλες κάποια παιδιά από την ελληνική Θράκη, κάποιοι μαθητές, με έξοδα του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, με έξοδα του Ευρωβουλευτή μας, του στρατηγού Συναδεινού, και παρενέβη το αφεμινισμένο Υπουργείο Παιδείας και απαγόρευσε στα Ελληνόπουλα της Θράκης να πάνε στις Βρυξέλλες επειδή θα πλήρωνε τα έξοδα η Χρυσή Αυγή. Το ίδιο κράτος είναι που πληρώνει, από ό,τι μας λέει εδώ πέρα ο σχετικός νόμος, εκδρομές για λαθρομετανάστες, και παρέχει επίσης χώρους οικιακών πλυντηρίων, στεγνοτηρίων για το πλήσιμα, με συγχωρείτε, και στέγνωμα του ατομικού ροχισμού των φιλοξενουμένων. Πείτε μου σε πόσα ελληνικά σπίτια υπάρχει σήμερα πλυντήριο και στεγνοτήριο. Κι όμως όλα αυτά τα δίνετε στους αλλοδαπούς που μπήκαν παράνομα στην Ελλάδα. Θα κλείσω καταθέτοντας στα πρακτικά τη λύση στο μείζον πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, παρακαλώ. Είναι η πρόταση νόμου που καταθέτει ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή για την πάταξη της λαθρομετανάστευσης. Όπου εάν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, και μια μέρα θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, δύο πράγματα θα γίνουν και θα λυθεί σε μία μόλις ημέρα το πρόβλημα. Πρώτον, θα γίνει ιδιώνυμο αδίκημα το να περνάς παράνομα τα σύνορα της Ελλάδος. Όποιος το κάνει αυτό το έγκλημα δεν θα πηγαίνει σε hot spot, θα πηγαίνει σε φυλακές όπου παράλληλα θα εκτελεί έργα υπέρ του δημοσίου. Και δεύτερον, ισόβια στους διακινητές, ισόβια στους δουλεμπόρους. Και επειδή μίλησα για δουλεμπόρους, κλείνοντας, εδώ είναι μια ντοκουμέντα με πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, με στέλεχο της Νέας Δημοκρατίας, ονόματι Πρεβεζάνος, ο οποίος ήταν υποψήφιος δήμαρχος του Λακαρνανία, αγκαλιά με πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και άλλους βουλευτές, Καραγκούνη και άλλους, ο οποίος συνελήφθη για δουλεμπόριο. Λοιπόν, αυτά, μόνο με τις λύσεις που προτείνει ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, θα λυθεί το λαθρομεταναστευτικό και θα μπορέσει η Ελλάδα να ανήκει και πάλι στους Έλληνες, να μην γίνουμε εμείς οι Έλληνες μειοψηφία μέσα στην πατρίδα μας.